Θέλει να ανέβει, να κερδίσει χώρο και να κάνει σέντρα που είναι καλή. Πρώτο κόρνερ από την παρέμβαση του Εγγλέζου για τον εθνικό. Χριστοφή τελεί το δεύτερο κόρνερ. Είναι καλό, η μπάλα περνά. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Κάνει την πρώτη προσποίηση, δίνει έξω στον Χουτόμπιακ. Ψάχνει αυτό τον χώρο. Θέλει να μπει στην περιοχή. Είναι καλή προσπάθειά του. Θα βγει όμως, θα μαζέψει ο Σισκόφσκι, ενώ υπάρχει και φάουλ από τον Χουτόμπιακ. Το οποίο αμέσως σφύριξε ο κύριος Νεοκλέους. Καρλίτος ελευθερώνεται με το αριστερό. Ψάχνει σαν τίκ με την μία. Υπάρχει offside. Ο Λουίς Κάρλος. Εδώ η επανάληψη και εδώ. Ναι, είναι πιο προς τα κάνει το βηματάκι ο Λουίς Κάρλος. Η Λία πρέπει να περάσει από τον Μουκτάρι. Κάνει φάουλ ο επιθετικός του εθνικού. Ο Λιβέιρα στον κενό χώρο για τον Λουίς Κάρλος. Υπάρχει offside. Ναι, είναι πιο μπροστά ο Λουίς Κάρλος. Σωστός και πάλι ο κύριος Γεωργίου. Μάλιστα όταν συγκλίνει ο Καρλίτος ανεβαίνει και ο Μιντίκης γιατί θέλει να έχει... Να δούμε το σου του Παπαγεωργίου. Πέφτει, μαζεύει ο Σισκόφσκι. Καρλίτος κάνει κίνηση ο Σαντίκ και ο Μιντίκης. Ο Καρλίτος κρατά μπάλα, κερδίζει φάουλ. Ο Εγγλέζου εκτελεί. Το κεφάλι που γίνεται γκολ, εδώ ξανά 0. Ο Μουκτάρης σκοράρει στο 13. 1-0 λοιπόν, η δόξα νωρίς στο παιχνίδι με το φάουλ του Εγγλέζου και το κεφάλι από τον Μουκτάρι. Είπαμε, η δόξα διαθέτει τους ποδοσφαιριστές να κάνουν τη ζημιά στις στημένες φάσεις. Στο 13 Κωστόφσκι, Μικελίτο. Ψάχνει τον Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει φάουλ. Ανδρέα Ψαλτή, ο λόγος σε σένα. Να δούμε αν σήμερα καταφέρει να κρατήσει το τρίτο στο τέλος. Μιντίκης, φάουλ δυνατό από τον Ηλία. Σφυρίζει το φάουλ. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Ηλία. Πάει για τη σέντρα, την κάνει. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα θα περάσει. Μιντίκης στο σούτ. Μπάλα χτυπάει σε ποδοσφαιριστή του Εθνικού και μαζεύει ο Κατινόφ. Καθυστερεί όμως πέσιμο. Δεν υπάρχει κάτι Νεοκλέους και δίνει χέρι. Και φάουλ για την δοξά. Εδώ πίεση του Καρλίτος. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Παπαγεωργίου εκτελεί πρώτο δοκάρι. Μπάλα που μακρύνεται, πάει πίσω. Το σούτ, νέα απομάκρυση της μπάλας. Χουτόμπιακ, νέο σούτ Σισκόφσκι, ευκαιρία. Νέα απόκρουση, 1-1. Ο Εθνικός ισοφαρίζει. Ο Εθνικός ισοφαρίζει με το Σάντος στο 28. Διπλή εξαιρετική απόκρουση από τον Σισκόφσκι. Δεν μπόρεσε όμως να αντιδράσει στην τρίτη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Εθνικού με τον Σάντος. 1-1. Ο Εθνικός ισοφαρίζει. Ζήτησε από τον Μέσκα λοιπόν να κάνει πιο εντατικό ζέσταμα για να περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στο Μουκτάρι, τον σκόρερ της Δόξα για το φάουλ που κάνει στον Κωστόφσκι. Πόσο με τους ακραίους επιθετικούς, όσο και με τους Παπαγεωργίου εκτελεί το φάουλ. Μικελίτο το κεφάλι, ήταν μόνος έξω. Σχουντόπια, καλή πάσα για τον Κωστόφσκι, το σούτ δεν θα περάσει. Εκτελεί ο Ολιβέιρα, ο Σαντίκ περνάει μπάλα, το σούτ έξω από τον Χριστοφή. Δόξα θέλει να βγει μπροστά με τον Σαντίκ, κρατά την μπάλα. Θέλει να περάσει. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Σαντίκ. Εξαιρετική προσπάθεια το πλασέ. Φοβερό γκολ. Απίστευτο γκολ. Γκολ για Όσκαρ. Γκολ για highlights. Ό,τι και πούμε είναι λίγο. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Φοβερό γκολ από τον Σαντίκ. 2-1 η δόξα. Με την επανέναρξη. Ο Φιλανδός κάνει τα δικά του. Κάνει κάτι μαγικό. Και δίνει εκ νέου το προβάδισμα για την δόξα. Εδώ ξεκινάει και αδειάζει όποιον βρίσκει μπροστά του και στέλνει την μπάλα εκεί που ο Μποκατίνοφ απλά είναι θεατής. Ρεσιτάλ από τον αρχηγό της δόξας. Φοβερό γκολ. Κωστόφσκι δεύτερη προσπάθεια θέλει να κατεβάσει τώρα. Παπαγεωργίου πέφτει. Φάουλ για τον εθνικό. Και κίτρινη κάρτα στον Μπόγεβιτς. Παπαγεωργίου εκτελεί, μπαλά περνά. Μεγάλη απόκρουση από τον Σισκόφσκι που κρατάει το 2-1. Θα δούμε
Εδώ πιθανότατα να χτύπησε στον Λουίς Κάρλος η μπάλα και πήγε στον Σισκόφσκι που αντέδρασε σωστά. Βλέπουμε και την αντίδρασή του εδώ. Εδώ κίτρινη στον κύριο Σακά για διαμαρτυρίες. Ψάχνει Παπαγεωργίου. Έχει χώρο να κάνει το σούτ έξω. Δεν πρέπει να πουλούν την μπάλα. Εδώ υπάρχει φάουλ για καρτά. Θα την δεχθεί αμέσως ο Σάντος. Μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Τώρα απομακρύνεται από τον Μικελίτο, ψάχνοντας τον Ηλία. Είναι ο Μιντίκης εκεί. Κατεβάζει με το στήθος. Πιέζεται από τον Ηλία. Μιντίκης κάνει λάθος. Ηλία η ευκαιρία. Όμως σώζει και πάλι ο Σισκόφσκι. Μεγάλη στιγμή για το εθνικό μετά το λάθος του Μιντίκη. Ο Ηλία πήγε να περάσει από τον Σισκόφσκι, ο οποίος και πάλι αντέδρασε θετικά. Πιέζει ψηλά, εδώ ξανακερδίζει Λουίς Κάρλος, Καρλίτος, δεν είναι καλή πάσα του. Άλλο Λουίς Κάρλος, ούτε για τον Ολιβέιρα που ήταν πιο πίσω. Ο Καρλίτος, η σέντρα με στόχο του Σαντίκ, μεγάλη απόκρουση από τον Ποκατίνοφ. Και σε δεύτερο χρόνο χάνει ευκαιρία ο Φιλανδός. Κρατάει στο παιχνίδι τον εθνικό ο Ποκατίνοφ με την απόκρουση που έκανε με το πόδι. Φοβερή απόκρουση. Θέλει να περάσει και περνά. Ελευθερώνει τον Πόγεβιτς. Έχει το σούτ, το κάνει. Ποκατίνοφ πέφτει, μαζεύει. Βγαίνει άμυνα από τον Εγγλέζου. Χουτόπιακ. Φάουλ. Θα σφυρίξει ο κύριος Νεοκλέους. Όχι, ναι, φάουλ, ναι, σωστά. Εδώ, ναι, είναι εκτός η παράβαση. Αλλάξει και να περάσει τον Να δούμε την προσπάθεια εδώ. Υπάρχει offside όμως, ναι, Ανδρέα. Να δούμε και την φάση εδώ. Ναι, είναι λίγο πιο μπροστά. Λίγο πιο μπροστά. Ο Σισκόφσκι θα μαζέψει ενώ κοιτάξτε γίνεται ένα φάουλ από τον Μικελίδο στο Χριστοφή εκεί. Θα δούμε. Ήταν και εκτός φάση εκεί. Προσπάθεια που κάνει ο Μικελίδο στον Χριστοφή. Ο Ολιβέιρα καθυστερεί. Τώρα θα κάνει το φάουλ. Ποκατίνοφ μαζεύει.